Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία ακόμα εκπομπή Πόλη, Πολιτεία, Πολιτική ξεκινά και όπως πάντα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την ουσία και όχι την ατάκα. Θα αφιερώσουμε μία εκπομπή σε ένα, σε δύο, σε τρία θέματα. Θα δείξει ο χρόνος πόσα, αλλά ένα είναι σημαντικό και ουσιαστικό. Ότι θα τα αναλύσουμε στην πραγματική τους υπόσταση και όχι στην ατάκα. Δεν θα προσπαθήσουμε να πούμε συνθήματα, όπως πολλές φορές το έχουμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα σκεφτούμε φωναχτά, όπως πολλές φορές το έχουμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή, για να έχετε εσείς την καλύτερη δυνατή ενημέρωση για τα ένα, δύο ή τρία ή τέσσερα θέματα με τα οποία σήμερα θα καταπιαστούμε. Μαζί μας για να συζητήσουμε ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου. Κύριε Κυρίζογλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Το πρώτο θέμα που θα πιάσουμε και είναι λογικό, φαντάζομαι ήδη έχουν καταλάβει οι τηλεθεατές μας ποιο είναι, είναι το προσφυγικό. Η κρατική εξουσία, το κράτος, η κυβέρνηση έδειξε μια σχετική αδυναμία σε όλη αυτή την πληθώρα των προσφύγων ή των μεταναστών και εκείνος που αναλαμβάνει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και πάλι είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Φυσικά και κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες όμως άλλες πληρούν το έργο τους σωστά και άλλες κατά πολλούς αφιλεγόμενα, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αναγκασμένη και εκ των πραγμάτων, αλλά και από τη φύση της και από τη θέση της, να βοηθήσει να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Αυτό το είδαμε στην Ιδωμένη, το είδαμε στα Διαβατά, το είδαμε παντά. Παντού, συγγνώμη. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο? Θέλω να κάνω ένα σχόλιο γενικό και μια γενική τοποθέτηση για να βάλουμε το πλαίσιο της συζήτησης, ώστε όσοι μας ακούν να αντιληφθούν γιατί μιλάμε και ποιο είναι το πεδίο ευθύνης και τα όρια της ευθύνης κεντρικής εξουσίας, αυτοδιοίκησης κλπ. Το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, και θα εξηγήσω γιατί τα αναφέρω και τα δύο, είναι ζητήματα κεντρικής πολιτικής διαχείρισης. Είναι ζητήματα καθαρά, τα οποία ανήκουν στην ευθύνη και έχει αρμοδιότητα γι' αυτά η κεντρική εξουσία. Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να εμπλέκει την τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως εκ των πραγμάτων, όχι κύρια, παρεπόμενα, όταν δημιουργείται ένα hot spot στα νησιά ή ένα κέντρο φιλοξενίας που δημιουργήθηκαν πολλά σε όλη την Ελλάδα, στα διοικητικά όρια ενός Δήμου, άμεσα εμπλέκεται και ο Δήμος για τα ζητήματα της υδροδότησης, για τα ζητήματα των κάδων απορριμμάτων και της αποκομιδής των σκουπιδιών, της καθαριότητας του χώρου, για ζητήματα διατροφής, για ζητήματα ένδυσης, υπόδεισης, για πολλά θέματα, φάρμακα κλπ. Και αυτό όχι γιατί απορρέει από τον νόμο, αλλά διότι η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι κομμάτι του ελληνικού λαού, όπως και ο ελληνικός λαός, έδειξαν λαός και αυτοδιοίκηση την ευαισθησία τους, την ανθρωπιστική και την κοινωνική, στην πράξη και όχι στα λόγια. Όμως αρκεί αυτό? Και για πόσο μπορεί να συμβαίνει και με πόσο αριθμό προσφύγων είναι ερωτήματα και πού θα τοποθετηθούν οι πρόσφυγες και ποια αναλογία μεταξύ τοπικού πληθυσμού και προσφύγων πρέπει να υπάρχει κατά το δυνατόν για να μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα. Είναι μεγάλα ερωτηματικά αυτά, σοβαρά. Για πόσο καιρό επίσης? Θα πω χαρακτηριστικά το εξής, τι εννοώ, κύριε Πορτοκάλι. Η κεντρική Μακεδονία έχει πάνω από 60% των προσφύγων σε όλη την Ελλάδα. Είναι δίκαιο αυτό? Είναι ορθό? Αν το υπάρχει δηλαδή ορθή κατανομή, όχι, γεωγραφική διασπορά σε όλο, όχι, το σώμα της Ελλάδος? Αν σκεφτεί κανείς ότι η κεντρική Μακεδονία είναι περίπου το 20% του συνολικού πληθυσμού, δεν μπορεί να έχει το 60% των προσφύγων. Γιατί να μην έχει δηλαδή η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Κρήτη? Λογικό. Δεν βάζω τη Θράκη για ευνόητους λόγους και τα νησιά. Δεν πρέπει. Γιατί τώρα η κεντρική Μακεδονία έχει το 60% περίπου των προσφύγων? Γιατί σε κάθε νομό της κεντρικής Μακεδονίας και σε κάθε πόλη δημιουργείται ένα κέντρο και δεν συμβαίνει αυτό με την Τρίπολη, με την Καλαμάτα, τον πύργο της Ηλίας? Έτσι, για να γίνω σαφής, γιατί δεν μασάω και τα λόγια μου. Γιατί? Τη Σπάρτη θα σας πω, τον Αύπλιο, την Κόρινθο, την Πάτρα.
πιο πάνω, πιο ψηλά ακόμη, να έρθουμε και να δούμε τη Θήβα, τη Λιβαδιά, Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα. Είναι σωστό αυτό, είναι δίκαιο? Δεν είναι. Η κυβέρνηση σε αυτό το σημείο δεν μας αντιμετωπίζει ορθά και δίκαια. Θα έπρεπε να υπάρχει πιο ορθολογική κατανομή και διασπορά των προσφυγικών ροών και επίσης θα πρέπει να επιλέγονται με πολύ μεγάλη προσοχή τα σημεία έτσι ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο, παραδείγματος χάρη, της Ιδωμένης, που δεν είναι κέντρο φιλοξενίας η Ιδωμένη, συσσωρεύτηκαν εκεί λόγω της λαχτάρας και της επιθυμίας που είχαν να περάσουν στην Ευρώπη. Ιδωμένη. Ακούει κανείς Ιδωμένη και νομίζει στην Αθήνα ότι είναι καμιά πόλη μεγάλη. Είναι 125, γελάτε, βλέπετε, 125 κάτοικοι. Προσέξτε ποια είναι η πιεζόμενη επιφάνεια, 125 κάτοικοι. Και η πιέζουσα επιφάνεια από πάνω, που συνθλίβει κυριολεκτικά ως προς τις λειτουργίες της, ως προς τις καλλιέργειες, μια περιοχή ολάκερη, την Ιδωμένη. 13.000 πρόσφυγες. Σε ένα χώρο χωρίς περίφραξη, χωρίς τίποτε, εν ροή. Χυλός το πράγμα είναι εκεί. Σκεφτείτε ότι από αυτές τις 120, την περιοχή των 125 κατοίκων, το χωριό, το μικρό αυτό, πέρασαν 900.000 πρόσφυγες στους προηγούμενους μήνες. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την περιοχή. Περίπου 600 και στρέμματα, καλλιέργειες, είναι καταπατημένα αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει το κράτος να αποζημιώσει? Για να δούμε. Θα υλοποιήσει την υπόσχεση την οποία έδωσε ότι θα εισηγηθεί θετικά και ότι θα γίνει ο κύριος Κουρουμπλής προς τους Δήμους όπου έχουν τέτοια προβλήματα και προς το Δήμο Ιδωμένης? Περιμένουμε να δούμε. Και εάν μεν το δούμε, θα χειροκροτήσουμε. Εάν όμως δεν το δούμε, τότε θα διαμαρτυρηθούμε. Ας μην κακοφαίνεται σε μερικούς. Αυτή είναι η θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ κανείς κάτοικος στην Ιδωμένη ρατσιστικά, ακραία. Όπως ελάχιστοι. Όχι μόνο, απέναντίας. Το αντίθετο συνέβη. Απέναντίας. Και σε σπίτια πήραν παιδιά και ανθρώπους, ενήλικες, και περιποιήθηκαν και περιέθαλψαν και βοήθησαν. Τώρα εμείς τι κάναμε να πω? Εμείς, κύριε Πορτοκάλι, ως Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, στήριξε το Δήμο Ιδωμένης, βοήθησε στο να γίνει εκεί μια εργολαβία συλλογής όλων των απορριμμάτων των πάσης φύσεως, στα ρήθρα των δρόμων, στους δρόμους, στα χωράφια μέσα, για την καλλιεργητική περίοδο 15-16, δεν θα ήταν δυνατή η καλλιέργεια των χωραφιών. Και αυτό έγινε επειδή ακριβώς καθαρίστηκαν όλα αυτά για να μπορούν να καλλιεργηθούν και να μην αλεστούν με το όργωμα όλα τα πλαστικά κλπ. Έγινε η καλλιέργεια των χωραφιών και θα πρέπει επίσης να αποζημιωθούν εκείνοι οι αγρότες των οποίων έχουν καταπατηθεί τα χωράφια. Έχουμε ευαισθησία για τους πρόσφυγες. Να μας επιτρέψει όμως η κυβέρνηση και όλοι γενικά. Να έχουμε ευαισθησία για τους πρόσφυγες. Την ίδια ευαισθησία να δείχνουμε και για τους κατοίκους των περιοχών, των τοπικών κοινωνιών τις οποίες εκπροσωπούμε. Ακόμη και η περιφέρεια ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης έχει δείξει το ενδιαφέρον της και έχει συνδράμει την περιοχή εκεί της Ιδωμένης. Η Ιδωμένη, κύριε Πορτοκάλι, είναι η ντροπή της ανθρωπότητας. Η Ιδωμένη είναι η ντροπή της Ευρώπης και η ντροπή της Ελλάδας. Δεν πρέπει να μείνουν οι άνθρωποι εκεί. Όχι για τους κατοίκους της Ιδωμένης. Όχι, δεν το λέω αυτό. Γι' αυτό το λέω. Για τους ίδιους τους πρόσφυγες. Οι συνθήκες παραμονής είναι απαράδεκτες. Δεν έχουν καμία σχέση με το κέντρο φιλοξενίας στα Διαβατά, όπου υπάρχει καθαριότητα, γίνεται αποκομιδή των απορριμμάτων από τους Δήμους μας. Κάθε Πέμπτη πάει ο δικός μας Δήμος. Δεν έχει σκουπίδια έξω από τους κάδους. Και στους κάδους όσα μένουν κάθε μέρα είναι λίγα, γιατί γίνεται η αποκομιδή, τα παίρνουμε κάθε μέρα. Μπορώ να βάλω μια ανατελεία εδώ, Δήμαρχε? Ναι, ναι. Τότε γιατί και από ποιους προερχόμενοι είναι η σκέψη κάποιων προσφύγων ή μεταναστών να πάνε στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου κάνουν παράπονα για συνθήκες διαβίωσης στα Διαβατά? Είναι κάτι που το προκαλούν μη κυβερνητικές οργανώσεις? Δεν είδα εγώ. Για τα Διαβατά ειδικά. Δεν είδα. Στην πλατεία Αριστοτέλους κατασκήνωσαν κάποιοι και δυσαρεστήθηκαν. Αυτοί που κατασκήνωσαν μπορεί να ήταν και από την Ιδωμένη και από το λιμάνι, μπορεί και από τα Διαβατά κάποιοι, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν, να πετύχουν είχαν, αν θέλετε. Είχαν πάντα δίπλα να... τους Έλληνες, οι οποίοι τους συμβούλευαν για ό,τι θα κάνουν. Ναι. Καλοπροαίρετους,
ή όχι, δεν ξέρω, είχαν πάντως δίπλα τους Έλληνες. Αν όπως τα λέτε εσείς, τα διαβατά έχουν συνθήκες καλές. Έχουν τους Έλληνες, τους γνωστούς συμπολίτες μας, τους δικαιωματιστές τους λεγόμενους, είναι γνωστοί αυτοί, έτσι, οι οποίοι έχουν έναν ιδιαίτερο διεθνισμό, κόπτονται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέλουν να στηρίξουν τους πρόσφυγες. Έτσι όπως θέλουν να τους στηρίξουν. Είναι γνωστοί αυτοί οι εξωκοινοβουλευτικά αριστεροί. Όλοι αυτοί που κάνουν αυτά έχουν καμία σχέση με όλους αυτούς που τους προκαλούν να πάνε στην Ιδωμένη για να σπάσουν τα σύνορα. Έχουν σχέση μεταξύ τους αυτά τα δύο κομβικά δοχεία. Ναι, κατά κάποιο τρόπο, συνδέονται. Κατά κάποιο τρόπο συνδέονται. Συνεχίζει, συγγνώμη για διακοπή. Όταν ακούμε ότι θα μπουν και δημοσιογράφοι μπροστά, ότι θα σπάσουν τα σύνορα κτλ. Θεωρώ ως απονεννοημένο αυτό το εγχείρημα και την ιδέα αυτή ακόμη εσφαλμένη, πολύ εσφαλμένη. Γιατί θα έχουν την τύχη οι άνθρωποι αυτοί, οι δυστυχείς οι πρόσφυγες, που είχαν οι άλλοι που πέρασαν το σειρματόπλεγμα και μπήκανε μέσα και είδατε πώς τους μεταχειρίστηκαν οι Σκοπιανοί. Πολύ άσχημα. Άλλους τους κάψανε, άλλους τους χτύπησαν. Πάρα πολύ άσχημα. Απαράδεκτα. Απαράδεκτα. Και αυτό πρέπει να δείχνει και τη διαφορά των Ελλήνων με τους Σκοπιανούς. Σημαντικό. Και να φαίνεται παγκοσμίως αυτό, διεθνώς. Φαίνεται. Τώρα, η κυβέρνηση πρόσφατα ανακάλυψε τη λέξη παράτυπος μετανάστης ή αν θέλετε παράνομος ή λαθρομετανάστης ή αν το πω κι αλλιώς. Ένας πολίτης ξένης εθνικότητας που εισέρχεται σε άλλη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Πλούσια ελληνική γλώσσα. Όλα αυτά που είπα όμως, έτσι, το παράτυπος μετανάστης, το παράνομος μετανάστης, το λαθρομετανάστης, πολίτης που εισέρχεται ξένης εθνικότητας χωρίς τις διατυπώσεις που προβλέπει ο νόμος σε άλλη χώρα, είναι το ίδιο πράγμα. Φεύγει από την πατρίδα του επειδή εκεί, ναι μεν, η ζωή από πλευράς οικονομικής δεν είναι αυτή που θα ήθελε, αλλά δεν κινδυνεύει η ίδια η ζωή του. Δεν έχει πόλεμο. Όσον αφορά το μετανάστη. Όσον αφορά το μετανάστη. Είτε παράτυπος, είτε λαφραίος, είτε απλά μετανάστης. Ναι. Όχι, το μετανάστη στο σκέτο είναι άλλο πράγμα. Το παράτυπος μετανάστης είναι άλλο πράγμα. Βεβαίως. Έτσι. Προσέξτε τώρα. Εξηγήσαμε, κατάλαβε ο κόσμος τι είπαμε. Χωρίς δεν κινδυνεύει η ζωή του, φεύγει από εκεί για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Και μπορεί να έχει και δύο τζιχαντιστές μέσα. Έτσι. Δεν ξέρεις τι είναι. Μπορεί να έχει και πρόσφυγες από περιοχές όπου υπάρχουν πολεμικές επιχειρήσεις. Τη Χόμς στην πόλη την είδατε. Το Χαλέπι το είδατε. Έτσι. Έχουν καταντήσει πολλές φάντασμα. Ναι, αυτό είναι δικαιολογημένο. Έτσι. Τους βρίσκει στη θάλασσα. Την ώρα που τους βρίσκει στη θάλασσα. Τι θέλετε, λέει, να τους πνίξουμε, η κυρία Χριστοδουλοπούλου. Τι λες, κυρία Υπουργέ, τόσο αφελή προσέγγιση του θέματος μπορεί να έχετε. Τους σώζεις, τους βάζεις πάνω στο πλοίο εκείνη την ώρα, γιατί δεν ξέρεις ποιος είναι. Τους ελέγχεις και τον μεν πρόσφυγα, τον μεταχειρίζεσαι σύμφωνα με την συνθήκη της Γενέβης και με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο που κατέστηκε εσωτερικό ελληνικό δίκαιο σε όλα τα πολιτισμένα σύγχρονα κράτη. Ισχύει αυτό. Το ΔΕ μετανάστη τον επαναπροωθείς. Το ΔΕ μετανάστη εφαρμόζει την νομοθεσία και γι' αυτόν ανθρώπινα, αλλά τον επαναπροωθείς. Ναι, αλλά όταν η Τουρκία δεν τους δέχεται. Σόλεπτο. Ήδη έγινε το πρώτο βήμα της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ και Τουρκίας. Οπότε βλέπω ότι μειώθηκαν, λέει, οι ροές χθες και σήμερα. Μπήκανε μόνο 10 ή 100. Πόσοι. Δεν μπαίνουν χίλιοι. Ναι. Εδώ να τολμήσω να ρωτήσω κάτι, κύριε Δήμαρχε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η κυβέρνηση, χωρίς να το διατυμπανίζει, δεν έκανε ιδιαίτερη επανάσταση για τα κλειστά σύνορα, γιατί τα κλειστά σύνορα, έτσι όπως είναι. Ποια κλειστά σύνορα, αφού συμφώνησαν στο Συμβούλιο Κορυφής. Ωραία. Το ότι δεν μπορούν να περάσουν μετανάστες ή πρόσφυγες από τα Σκόπια αυτή τη στιγμή, κάνει πολλούς οι οποίοι θα ήθελαν να έρθουν να μην έρχονται. Μόνο σας είπατε πολύ χαρακτηριστικά ότι η Δωμένη φιλοξένησε 900.000 ανθρώπους. Όχι. Αυτοί οι 900.000 προσωρινά τους φιλοξένησε. Ναι, προσωρινά. Διερχομένους. Αυτοί όλοι λοιπόν περάσανε. Ναι. Μήπως η Ευρώπη έχει αποφασίσει και δεν το διατυμπανίζει μια πολιτική να κλείσει σύνορα για να μην έρχονται άλλοι πρόσφυγες, γιατί τους 900.000 μπορεί να αντέξει ως δυναμισμό τους έχει πάρει. Άρα το ότι αυτή τη στιγμή είναι κλειστά τα σύνορα. Μην κουράζεσαι, έτσι είναι. Ναι. Βοηθάει και την ευρωπαϊκή πολιτική, άσχετα δεν το διατυμπανίζουνε. Δεν θέλει άλλους. Δεν θέλει άλλους. Κατά συνέπεια, γι' αυτό και ανέχεται. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τους 50.000 και 60 όσους γίνουν μέχρι τώρα. Γι' αυτό και ανέχεται τη δημιουργία
με σειρματοπλέγματα τείχων στην Ουγγαρία, στα Σκόπια. Η Βουλγαρία λέει ετοιμάζεται να φτιάξει έτσι ώστε να κατοχυρώσει τα ανατολικά σύνορά της για να μην είναι πύλη εισόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό αποδέχεται αυτές τις αντιευρωπαϊκές ενέργειες και πρακτικές που δεν έχουν σχέση ούτε με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ούτε με τον πολιτικό πολιτισμό μας, ούτε έχουν καμία σχέση με τις αρχές και τις αξίες για τις οποίες δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Ωστόσο όμως, θα πρέπει να πούμε ότι ο πόλεμος στη Συρία δεν ξεκίνησε το 2015. Βεβαίως. Ο πόλεμος στη Συρία ξεκίνησε τέλη του 2011 με αρχές του 2012 και άναψε η φωτιά 2012 προς 2013. Προσφυγικές ροές είχαμε από τη Συρία στην Ιορδανία, τη γείτονα. Είχαμε από τη Συρία στο Λίβανο. Την Τουρκία. Στην Τουρκία. Και έβλεπε κανείς ότι περνούσαν 20-30 χιλιάδες, πόσοι περνούσαν, όλο το χρονικό διάστημα, μπορεί να πέρασαν και 80 χιλιάδες. Ξαφνικά, με την πολιτική των open doors, των ανοιχτών θυρών, και με το κάλεσμα της κυρίας Μέρκελ, τη γενικότερη θέση η οποία ακούστηκε περί των πρόσφυγων, αλλά τις θέσεις της κυρίας Μέρκελ είχε προηγηθεί. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά. Η κυρία Χρυστοδουλοπούλου με το λιάζονται. Θυμάστε. Έχετε δίκιο. Ωραία. Όταν έχει ήλιο, λιάζονται. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Όταν βρέχει, βρέχονται. Όταν χιονίζει, χιονίζονται. Όταν πεινάν, τι τρώνε. Και για πόσο χρονικό διάστημα. Όταν έχει τη νύχτα που κοιμούνται. Χωρίς να έχουμε υποδομές. Καταργιόμασταν την Αμυγδαλέζα. Η οποία Αμυγδαλέζα τι ήταν, ένα κλειστό κέντρο φύλαξης. Και φτιάξανε, η οποία δεν έκλεισε και ποτέ. Και συγκρούνται μεταξύ τους τα κυβερνητικά στελέχη στα πρωινά παράθυρα. Λίγο ίδιος, λίγο διαφορετικές, φτιάξανε κάποιες δεκάδες ακόμα αμυγδαλέζες. Και θα φτιάξουν κι άλλες. Και θα φτιάξουν κι άλλες. Επομένως, η επικοινωνιακή προσέγγιση. Είναι καλό να λες κάποια στιγμή τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι, μπράβο. Και η επικοινωνιακή διαχείριση αυτού του ζητήματος. Η προπαγάνδα δηλαδή που γίνεται, αυτό θα πει η επικοινωνιακή. Έχει κοντά ποδάρια. Διότι έρχεται η ίδια η ζωή, η ίδια η πραγματικότητα. Σε βάζει πρώτον ευθυνών σου και διαψεύδεσαι. Έτσι λοιπόν η σημερινή κυβέρνηση βλέπουμε να αξιώνει τώρα την εφαρμογή κάποιων συμφωνημένων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ και Τουρκίας. Βλέπουμε να χρησιμοποιεί στη φρασιολογία της τον όρο παράνομοι ή παράτυποι μετανάστες, λέξεις τις οποίες δεν τολμούσε να τις ξεστομίσει μέχρι. Γιατί βλέπει και τη γενικότερη κατακραυγή, βλέπει και την κατάρρευση των εκλογικών ποσοστών της. Και βλέπει ότι επιτέλους με την επικοινωνιακή, ανθρωπιστική εντός εισαγωγικών διαχείριση του ζητήματος των προσφύγων δεν μπορεί να καλύψει τις αδυναμίες και τις ανεπάρκειες που έχει να αντιμετωπίσει και αυτό το πρόβλημα, και το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Εγώ θα σας ρωτήσω νέτα σκέτα κάτι. Με κυβέρνηση Σαμαρά, ο οποίος είχε στη φιλοσοφία του τον τρόπο διακυβέρνησης που είχε, θα είχαμε αυτή τη σωρή προσφύγων προς την Ελλάδα ή τη ροή μεταναστών προς την Ελλάδα? Γιατί, και με δεδομένο. Γιατί το ρωτάτε αυτό? Δεν είχαμε. Εάν συνέχιζε να είναι κυβερνήσεις του Σαμαράς με όλα τα δεδομένα που υπάρχουν, θα είχαμε αυτή την συρροή προσφύγων προς την ελληνική επικράτεια? Το ερώτημά σας είναι υποθετικό. Δεν μπορώ να απαντήσω με βεβαιότητα. Τι φαντάζεστε? Για το τι φαντάζομαι, γιατί θα γινόταν. Θα σας πω όμως κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Δεν είχαμε. Άρα αφού δεν είχαμε. Κάτι άλλο. Θεωρώ... Εάν δεν πήγαινε στο σταθμό του Μονάχου η Μέρκελ και δεν έλεγε αυτά που έλεγε εκείνη την η συγκεκριμένη ημέρα. Πότε? Τότε πήγε στο Μόναχο και είπε πρόσφυγες ελάτε. Πότε? Που έδεσε τα λουδάκια. Πότε? Στα παιδάκια. Στις αρχές του 2016. Ναι. Τότε δεν ήταν. Νομίζω. Ή τέλη 2015, αρχές 2016. Δεκέμβριος του 2015. Θα είχαμε αυτή τη σειρά προσφύγων. Όχι. Ή μεταναστών. Όχι. Αλλά προσέξτε. Το 2015. Κάναν λοιπόν δύο ενέργειες και ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση προηγείται. Βεβαίως και με το λιάζονται που είπατε. Η ελληνική κυβέρνηση έδειξε την πολιτική της από το Μάιο του 2015. Και με την πρόσκληση της κυβέρνησης. Συγγνώμη λίγο. Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο είχαμε την πολιτική αυτή, τη γνωστή του λιάζονται. Εντάξει. Και αναγκάζουν την Ευρώπη να δεχθεί πρόσφυγες παραπάνω από όσο μπορεί να αντέξει. Το λέω λάθος? Όχι ακριβώς για όλες τις χώρες. Ναι, για αυτές οι οποίες έχουν και μια πιο ανθρώπινη διάσταση, όπως η δική μας, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ιταλία και η Αυστρία. Και η Αυστρία. Έχει 100.000 και η Αυστρία.
Οι χώρες λοιπόν οι οποίοι έχουν μια ανθρωποκεντρική υπόσταση και διάσταση αναγκάζονται και αυτοί να τη χάσουν, γιατί δέχονται πολύ παραπάνω από αυτούς που μπορούν να αντέξουν. Γιατί δεν μπορεί αυτό να διασπαρεί και να πάει σε και άλλες χώρες οι οποίες μπορούν να κάνουν να βοηθήσουν να γίνει καλύτερη όσο. Όμως αγαπητέ κύριε Πορτοκάλι, κάνω λάθος σκέψη μου? Δεν κάνετε λάθος στη σκέψη αυτή, διότι θα πρέπει να μπαίνει κανείς και στην πλευρά του άλλου. Δεν μπορεί να λέει μόνο ότι εντάξει, σου στέλνω πρόσφυγες. Γιατί δεν θέλει αυτή η χώρα τους πρόσφυγες? Πρέπει να μπει και να δει πώς σκέφτονται και αυτοί οι πολίτες, τι προβλήματα υπάρχουν εκεί και πώς αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Βεβαίως, δεν λέει κανείς όχι. Δηλαδή για να καταλάβεις κάποιον πρέπει. Αλλά να... αυτό δεν έπρεπε να το κάνω πιο μπροστά, κύριε Δήμαρχε. Θα σας πω, να πας στην πλευρά του άλλου. Να έρθεις δηλαδή στη θέση του άλλου για να τον αντιληφθείς καλύτερα. Όμως, παρά τα αυτά, η Γερμανία δέχτηκε όντως μεγάλο αριθμό πρόσφυγων. Βεβαίως. Η Αγγλία δεν το έκανε αυτό. Η Γαλλία δεν το έκανε αυτό. Σε τόσο μεγάλο βαθμό στη Γερμανία. Άρα δηλαδή, αν λάβουμε υπόψη την οικονομική ευρωστία ορισμένων χωρών, αν λάβουμε υπόψη τον πληθυσμό και την έκταση που έχουν ορισμένες χώρες, αναλογικά δεν πήραν τη μερίδα που τους έπρεπε. Είναι αλήθεια, έτσι δεν είναι? Αλήθεια, αλήθεια. Έτσι. Αλήθεια. Και άφησαν την Ελλάδα και την Ιταλία να χτυπιέται. Και περισσότερο αυτό την το πρόβλημα. Και περισσότερο την Ελλάδα. Και περισσότερο την Ελλάδα. Εμείς στο θέμα του προσφυγικού, οι Δήμαρχοι επίσης, έχουμε συμβάλει στο κέντρο Αναγνωστοπούλου, στο στρατόπεδο εδώ, στη δημιουργία συνθήκων που να είναι ανθρώπινες. Αν θα πάει κανείς, θα δει ότι δεν έχει καμία σχέση. Καμία, μα καμία απολύτως σχέση με την Ιδωμένη ή με άλλα κέντρα. Είναι ένα κέντρο το οποίο είναι από πλευράς καθαριότητας πάρα πολύ καλό. Καθαριότητα. Την αποκομιδή σας είπα πώς την κάνουμε. Κάθε μία μέρα το μήνα, ο κάθε Δήμος, κάθε Πέμπτη πηγαίνουμε εμείς. Ασκήσαμε πίεση. Συνεργαστήκαμε. Και ευχαριστούμε δημόσια την ΕΙΑΘ. Γιατί συνδέθηκε με το δίκτυο ίδρυυσης το στρατόπεδο αυτό. Να μην κουβαλάνε με τις υδροφόρες. Για μεγάλο διάστημα αυτό γινόταν. Οι στρατιώτες με οχήματα υδροφόρα νερό. Δεν μπορούσε να δώσει ο Δήμος Δέλτα νερό. Και δεν μπορούσε, ξέρετε γιατί? Γιατί αν θα έδινε, επειδή είναι στην υψηλή ζώνη σε σχέση με το δίκτυο η περιοχή των εργατικών κατοικιών που υπάρχουν στα Διαβατά, δεν θα είχαν εδώ εργατικές κατοικίες, ολόκληρη περιοχή. Κάτι το οποίο, να και ένα καλό που έγινε δηλαδή, επιτέλους λύθηκε και το πρόβλημα του στρατοπέδου εκεί να υδροδοτείται χωρίς να θυγεί ο τοπικός πληθυσμός. Σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης. Και αυτό το έργο τελειώνει αυτή την περίοδο τώρα σε πολύ λίγες μέρες. Δώσαμε, αφού τα αγοράσαμε με δικά μας χρήματα, δύο μεγάλα κοντέινερ, τα οποία χρησιμοποιούνται ως αποθήκες τροφίμων, ηματισμού και ειδών ένδυσης και υπόδυσης. Και έχουμε κάνει και πολλές άλλες παρεμβάσεις και με τρόφιμα κτλ. Θέλω να πω ότι η ευαισθησία επιδεικνύεται. Και όχι μόνο αυτό. Φαίνεται στην πράξη. Επιδεικνύεται και η αμέλεια από την μία, αλλά και τις κυβέρνησεις. Την έλλειψη του κράτους. Η έλλειψη του κράτους, αλλά και η σκέψη ότι τα δύσκολα και τα κάστανα τη φωτιά μπορεί να τα βγάλει τοπική αυτοδιοίκηση. Στα δύσκολα η κυβέρνηση λοιπόν σας έδινε τον μπαλάκι και σας το έριξε. Θα συνεχίσουμε αυτό μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Δήμαρχε. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Thank you.